Ανακοίνωση αγωγής από τον αέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Μάγδα? Έχουμε την ανακοίνωση από το γραφείο τύπου ΑΝΕΛ, των ανεξάρτητων Ελλήνων, που λέει... Οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε σχέση με τον κύριο Καμένο. Κύριο Καμένο, αυτό που, και τι λέει η ανακοίνωση των ανεξάρτητων Ελλήνων? Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης μόλις εισέπραξε μία ακόμη μήνυση και αγωγή. Ελπίζουμε να μην παρακαλάει πάλι στη Βουλή να μην αρθεί η ασυλία του. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έφτασε μόλις στο γραφείο μας από το γραφείο τύπου του κόμματος του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, για αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγη ώρα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Καμένος δεν μπορεί να λέει σε μένα να παρακαλάω. Γιατί υπενθυμίζω ότι στην αγωγή που μου έκανε, ο γενναίος κύριος Καμένος δεν ήρθε στο δικαστήριο. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος έκανε διάφορα σόου στα δικαστήρια όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να αντιμετωπίσει εμένα, κρύφτηκε. Άρα θα αφήσει ο κύριος Καμένος σε μένα τις υποδείξεις. Δεύτερον. Εγώ θα έχω τον κύριο Καμένο αύριο για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Προηγείται η άρση ασυλίας Καμένου την άλλη εβδομάδα στη μήνυση που του έχω κάνει εγώ για αυτά που μου έχει πει ότι ήμουν καθοδηγητής Χρυσής Αυγής. Και ευελπιστώ ότι θα έρθει η ασυλία, θα τη ζητήσει ο ίδιος να πάει στο δικαστήριο να αποδείξει ο συκοφάντης αυτά που έχει πει. Τρίτον, ωραία εισέπραξα αγωγή και μήνυση. Για το σπίτι στην Ικαρία δεν άκουσα την ανακοίνωση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Γεωργιάδη, ο καθένας λέει ό,τι λέει. Εγώ είπα να μας πει, εγώ δεν είπα την ισχύ. Και την ευθύνη αυτόν που λέει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Δίκας, αύριο θα έχω τον κύριο Δίκας. Είναι η ψυχή του κοινωνικού ιατρίου.